Η Στέλλα, να μας δώσει λίγο την εικόνα τι έγινε χθες με το θέμα των υποκλοπών. Γιατί έγινε της κακομοίρας στη Βουλή, από ό,τι καταλαβαίνουμε, με τον κύριο Ράμο που έστειλε μια επιστολή και λέει: εγώ θέλω να έρθω να καταθέσω στην Επιτροπή Θεσμών. Και από εκεί και πέρα έγινε του κουντρούλιο γάμος, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, ήταν μια θυελλώδη συνεδρίαση. Δεν το περιμέναμε, διότι χτες θα συζητεί το αίτημα του Κομμουνιστικού Κόμματος για τις συνακροάσεις των Περισσό, όπως θυμάστε. Ναι. Είχαν πει και τα υπόλοιπα κόμματα ότι θέλουν να συζητηθεί. Υπήρχε το αίτημα δηλαδή από τα 2/5, όπως λέμε, του κανονισμού της Βουλής. Οπότε θα συζητούσαμε αυτό. Ωστόσο, σαν κεραυνός εν εφρία, έσκασε η επιστολή του κυρίου Ράμου στον πρόεδρο της Βουλής, αλλά και στον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, τον κύριο Μπούρα. Και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, λογικό ήταν, φαντάζομαι, όλοι το περιμέναμε, ζήτησαν να γίνει αποδεκτή το αίτημα του κυρίου Ράμου και να έρθει να ενημερώσει την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τι άλλο, φυσικά για το θέμα των παρακολουθήσεων, των υποκλοπών. Ωστόσο, αυτή η αιτιολογία δεν αναφέρονταν μέσα στην επιστολή του κυρίου Ράμου. Αυτό χρησιμοποίησε η κυβερνητική πλειοψηφία ως επιχείρημα και είπε: δεν μπορούμε με ένα γενικόλογο αίτημα να του πούμε, έλα εδώ να μας ενημερώσεις, γιατί δεν μας λες για ποιο θέμα θες να μας ενημερώσεις. Είναι γενικόλογο αυτό το οποίο αποστέλεις. Και πάτησαν και σε ένα προηγούμενο, θα σας έλεγα, της Επιτροπής, ότι δηλαδή η Επιτροπή συνήθως είναι αυτή που καλεί τα πρόσωπα προκειμένου να ενημερώσουν και όχι τα πρόσωπα ζητούν να ενημερώσουν την Επιτροπή. Σε αυτό πάτησε η πλειοψηφία. Θα σας έλεγα ότι, μιλώντας έτσι και με έμπειρους κοινοβουλευτικούς, ήταν μια ψυχολόγητη κίνηση υπό την έννοια ότι ο κύριος Ράμος θα έρθει να ενημερώσει την Επιτροπή. Θα έρθει τον άλλο μήνα και θα έρθει από ποια πλευρά. Αψυχολόγητη από την άποψη το ότι αν η κυβέρνηση ήθελε να μην έρθει ο κύριος Ράμος ή δεν ήθελε να πει κάτι ο κύριος Ράμος, να κρύψει κάτι τέλος πάντων η κυβέρνηση από αυτά που θεωρητικά μπορεί να έχει στην ατζέντα του και στο σιρτάρι του ο κύριος Ράμος, κάτι τέτοιο δεν θα αποφευθεί, Δημήτρη και Παναγιώτη, διότι η αντιπολίτευση θα χρησιμοποιήσει τα 2/5 και τον άλλο μήνα. Άρα, Στέλλα μου, θα κερδίσει χρόνο. Ακριβώς επειδή θα πάει τελικά ο κύριος Ράμος, αναρωτιέμαι, γιατί γίνεται τόσο ντόρος. Λοιπόν, αυτό το οποίο υπάρχει μια εκτίμηση, η οποία λέει ότι έχει ανοίξει μια πολιτική βεντέτα μεταξύ της πλειοψηφίας της κυβέρνησης και του κυρίου Ράμου. Το είπε ξεκάθαρα ο Μαρκόπουλος, Στέλλα μου. Νομίζω ότι το είπε πιο καθαρά, δεν γίνεται. Ο εκπρόσωπος. Το είπαν και οι βουλευτές πλειοψηφίας, το είπαν όλοι οι βουλευτές μέσα, ότι υπάρχουν πολιτικά κίνητρα και πολιτικές σκοπιμότητες πίσω από τις ενέργειες και τις παρεμβάσεις του Προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής. Επομένως, περιμένουμε τώρα τα επόμενα βήματα. Είναι καταρχάς τι θα κάνει ο κύριος Ράμος, διότι ρωτήσαμε και χθες την αντιπολίτευση τι σκοπεύει να κάνει στη συνέχεια και μας είπαν: περιμένετε να δούμε τι κινήσεις θα κάνει ο κύριος Ράμος. Την αντιπολίτευση ρωτήσατε για τι θα κάνει ο Ράμος. Ρωτήσαμε αν η αντιπολίτευση ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Τι θα χρησιμοποιήσει ως κοινοβουλευτικό όπλο για να έρθει ο κύριος Ράμος.